Χέρι βοηθείας απλώνει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Δημητριάδος, ώστε να ενισχυθούν άποροι μαθητές της Μαγνησίας και να εξασφαλιστεί και το φαγητό τους. Σχετικές δηλώσεις παραχώρησε στις τηλεοπτικές κάμερες ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας κ. Αβελίδης, ο οποίος εξήρε το επίπεδο συνεργασίας με τη Μητρόπολη Δημητριάδος, ενώ απέδωσε τα εύσημα και στον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο. Είχα την τύχη να είμαι διευθυντής στο δεύτερο ΕΠΑΛ της Νέας Ιωνίας, οπότε διαπιστώνω ότι έρχονται οι συνάδελφοί μου οι οποίοι είχαν διαπιστώσει μια λιποθυμική τάση, η οποία εξελίχθηκε σε λιποθυμία τελικά μιας μαθήτριας. Εκεί λοιπόν το αναζήτησα την αιτία και διαπίστωσα ότι η μαθήτρια δεν είχε να φάει από την προηγούμενη μέρα το βράδυ. Διαπίστωσα λοιπόν αυτό το πρόβλημα της ιδιωτικής δυσχέρειας στη συγκεκριμένη μαθήτρια. Οι συνεργάτες μου εκπαιδευτικοί μου είπαν ότι υπάρχουν άλλα 15 τέτοια παιδιά στο σχολείο το δεύτερο ΕΠΑΛ, τότε το 2012. Αμέσως σήμανα συναγερμό στο σχολείο. Έτσι λοιπόν το θέμα διευρύνθηκε και ζητήθηκε από την πλευρά μου η βοήθεια της κοινωνίας. Βεβαίως, πρώτος συμπαραστάτης ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμύρου. Ο πρώτος συμπαραστάτης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πέριξ του σχολείου Εκκλησίες και τα παιδιά άρχισαν να βοηθούνται τόσο για το πρωινό τους όσο και για το δεκατιανό τους. Επίσης βοηθήθηκαν οι οικογένειες των παιδιών, πάλι μέσω της Εκκλησίας, μέσω των περιφερειακών του πολυκλαδικού κτηρίου εκκλησιών. Λοιπόν, μετά από λίγα χρόνια, όταν τελικά έγινα διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το συγκεκριμένο μέτρο, πάντα με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης και ιδιαίτερα του Σεβασμιότατου του κυρίου Γναντίου, διευρύνθηκε σε όλα τα σχολεία της Μαγνησίας. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας, η Μητρόπολη, η Ιερά Μητρόπολη, κάθε χρόνο, Σεπτέμβριο, στέλνει στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης μία σειρά από ιερείς. Αυτή τη στιγμή οι ιερείς είναι 67, οι οποίοι επιλαμβάνονται τέτοιων προβλημάτων διαβιωτικής δυσχέρειας μαθητών και όχι μόνο των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους.